Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο άσυλο του παιδιού. Είναι παντρεμένο και πατέρα δύο παιδιών, 21 και 1 έτου. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στη Σχολή των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Επαγγελματικά ασχολείται με το εμπόριο ηχθυρών με κατάστημα στην κεντρική αγορά Καπάνη από το 1986. Αντιλαμβανόμενο γρήγορα την ανάγκη προάσπιση των επαγγελμάτων και ειδικότερα των παραδοσιακών αγορών του ιστορικού κέντρου, άρχισε να ασχολείται με τον συνδικαλισμό. Το 2001 εκλέθηκε σύμβουλος του Επαγγελματικού Επιμιλητηρίου Θεσσαλονίκης, από το 2006 έως το 2017 ως Γενικός Γραμματέας και σήμερα ως Αντιπρόεδρος. Τα τελευταία 15 χρόνια επίσης εκλέγεται συνεχώς πρόεδρος των επαγγελματιών του Ιστορικού Κέντρου και συμμετέχει σε διάφορα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα της πόλης μας. Λοιπόν, ο κύριο Χρυσό Νικολόπουλο είναι εδώ μαζί μα. Να τον καλωσορίσω. Καλώ ήρθατε. Καλώς είχαμε ανοίξει έτσι μια κουβέντα με πάρα πολλά θέματα τα οποία αφορούν σήμερα ναι. στην πόλη τη Θεσσαλονίκη και στη λειτουργία τη και αυτό του ΟΑΣΤ, το οποίο μα απασχόλησε. Εσεί είχατε πρόσφατα και μια συνάντηση με ναι, τον είχαμε πρόεδρο. Συγγνώμη, τον ο κύριο, ο κύριο Παπά, α... μα είπε κάποια πράγματα. Είναι τραγική κατάσταση το ΟΑΣΤ. Δεν νομίζω ότι είναι η ευθύνη η σημερινή διοίκηση που προσπαθεί να κάνει περικοπέ, αλλά είναι ο ΑΣΤ, από το ό,τι μα εξήγησε τότε ο κύριο Παπά, είναι βουλιαγμένο στα χρέε, σε προμηθευτέ, σε συνεργεία χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα. Κάτι το οποίο υποψιαστήκαμε και εκεί το αποδώσαμε προηγουμένω στη συζήτησή μα με την Ειρήνη. Βέβαια, όλοι εμεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, που έχουμε μόλι ένα μέσο δημόσια μεταφορά, όλα αυτά τα πράγματα πραγματικά δεν μα αφορούν βαθιά, γιατί εμεί πληρώναμε. Έτσι, <laughs> και εμεί θα θέλαμε να έχουμε ένα ΝΟΑΣ που μα αξίζει και όχι αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Και ειδικότερα μετά την κρατικοποίησή του, πιστέψαμε πραγματικά ότι θα διαφοροποιηθεί η κατάσταση και θα έχουμε τη δυνατότητα να μετακινούμαστε απρόσκοπτα. Να όμω που δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι ακριβώ. Δηλαδή η κρατικοποίηση έτσι πώ έγινε, δηλαδή έγινε μια κρατικοποίηση στον ΟΑΣΤ, αλλά προσπαθούν να τον αφήσουν να λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια. Mm -hmm. Οι κρατικοποίησει πρέπει να πληρωθούν και τα χρέη για να μπορούν να επισκευάζονται τα λεωφορεία, να ξεχρεωθούν οι προμηθευτέ. Έτσι γίνεται η κρατικοποίηση. Ε, Εσεί που είστε αλλά... άνθρωπο τη αγορά, αυτή τη συμφωνία που έκαναν σήμερα η διοίκηση του ΟΑΣΤ με την Έλβο να πηγαίνει ένα-ένα λεωφορείο εκεί για να επιδιορθώνεται. Ε... Μα δεν θα έχει αποτέλεσμα αυτό. Πού σας οδηγεί, σα οδηγεί σας σκέψη. Μα δεν είναι, γιατί θα πηγαίνει ένα που να επισκευαστεί, θα χαλούν δύο. Δηλαδή κάποια στιγμή θα είναι περισσότερα τα... τα, χαλασμένα από αυτά που επισκευάζονται. Διότι δηλαδή θέλει χρόνο. Αυτά πρέπει να πάνε όλα μαζί, να αξιολογηθούν. Μια... όχι όλα μαζί, μια ομάδα. Μια ομάδα. Λοιπόν, θα είναι 30, θα είναι 50, θα είναι. Να δουν τι βλάβη έχει το καθένα και να αρχίσουν γρήγορα να τα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στην. Στους... Για να φανεί διαφορά. Ε... Στα δρομολόγια. Στα δρομολόγια. Τα οποία διαμορφώνονται σχεδόν ανά δύο εβδομάδες. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ε, πραγματικά θα ρίξει κανεί πω αυτή τη στιγμή ε, λίγο ψυχά ο Άστα. Είναι ναι, πάρα και πολύ δύσκολο. Και δεν πράγμα. μπορεί yeah. εύκολα να ανατάξει κανεί τη την λειτουργία το κράτης, του. Αν το, το κράτος, εγώ πιστεύω, θα πάρει μια γενναία απόφαση να δώσει κάποια χρήματα εκεί πέρα για να μπορέσει να τρέξει ο Άστας. ετσι Έτσι, σιγά-σιγά δεν προέτσι, σιγά, σιγά, θα έχουμε μέσω συγκοινωνία στην πόλη μα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης με τον τρόπο που υπάρχει, καθώς ιδρύθηκε πότε κύριε Νικολόπουλε και εσείς πόσα χρόνια είστε πρόεδρος σε αυτό. Το Ιστορικό Κέντρο είναι η πυρή καυστοζόγη η λεγόμενη. Είναι από, την... από πάντα στην Θεσσαλονίκη. Ε, όσον αφορά το σύλλογο, τώρα και μην τώρα, μην για το στο σύλλογο, σύλλογο. ιδρύθηκε το 1996. Και Εγώ είμαι πρόεδρο από το 2001 περίπου. Mm -hmm. Κάνουμε μεγάλο αγώνα. Πολλοί άνθρωποι και Θεσσαλονίκοι ε, καταλαβαίνουν την αξία του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου. Δεν, δεν είναι δυνατόν μία πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη να μην έχει ένα Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο αντάξιο τη ιστορία τη και τη φήμη και τη θέση τη. Mm -hmm. Δυστυχώ δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Τι να πω τώρα. Ποια ήταν η ανάγκη που το 1996 σα όθησε στην ιδρύση αυτού του συλλόγου. Γιατί βλέπαμε ότι. Στη σύσταση για την ακρίβεια. Στη σύσταση, γιατί ήταν, μια παραδοσία, ήταν οι παραδοσιακέ αγορέ τη πόλη μα και βλέπαμε τότε αρχίζουν να ξεφυτρώνουν συνεχώ άλλα αντίγραφα, mm -hmm. ε, άλλα προσωρινά αντίγραφα τη αγορά. Δηλαδή, κάποιε λαϊκέ αγορέ οι οποίε ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Και βλέπαμε ότι σιγά σιγά είχε αρχίσει να φθίνει η λειτουργία τη αγορά, να μην γίνονται κάποια έργα, να μην μπορούμε να, να βλέπουμε να. Έχει η παρακμή τη. παρακμή. Και ιδρύσαμε αυτό το σύλλογο, mm -hmm. επαγγελματίε από εκείνα τα χρόνια, προσπαθώντα να κάνουμε παρεμβάσει, παραστάσει, να ζητούμε κάποια πράγματα να γίνουν για την αγορά, για να μην οδηγηθεί σε παρακμή και σε ολική καταστροφή. Είστε πάρα πολλά χρόνια πρόεδρο. Τι πιστεύετε ότι καταφέρατε, κάνοντα ένα πρώτο ταμείο σήμερα, Σχεδόν τίποτε. Σχεδόν τίποτε, δυστυχώ. Αυτό, αυτό είναι έτσι... πολύ απογοητευτικό. Έτσι ακριβώ είναι. Δυστυχώς... Πού το αποδίδεται αυτό που είπα και προηγουμένω, κάποιοι άνθρωποι δεν, δε, δεν καταλαβαίνουν την αξία που έχει η αγορά τη πόλη. Το της ότι δεν πόλης... το καταλαβαίνουν αυτό πώ το εξηγείτε. Δεν ξέρω, ίσω δεν είναι. Γιατί εντάξει, οι διοικούντε συνήθω έρχονται, ίσω είναι η νοοτροπία, αλλά δεν είναι. Δηλαδή πάντα δεν εγώ. Έλλειψη φορές... ευφυία. <laughs> Κάπου πρέπει να το αποδώσουμε. Δεν γίνεται η αυτό. Πόλη, η πόλη, έχει κάποια, κάποια... πράγματα σταθερά. Είναι ένα βέβαια. από τα σταθερά που επισκέπτονται όσοι πάνε σε μια πόλη είναι η αγορά τη πόλη. Δεν μπορεί να έχει μια αγορά κατεστραμμένη και να λε για τον τουρισμό. και δεν λέω για του Θεού, για όλε τι διοικήσει που έχω γνωρίσει. Γιατί έχω γνωρίσει, όλοι έχω μιλήσει με δεκάδε, όχι δημάρχου, αντιδημάρχου σε διάφορα θέματα και αυτά. Αλλά δεν έβλεπαν να έρθουν δηλαδή, επί τόπου και να πούνε: Εδώ την αγορά. Τα, τη, η αγορά δεν είναι δική μου. Εγώ έχω ένα μαγαζάκι εκεί πέρα. Η αγορά είναι του Δήμου. Ο Δήμο έχει την ευθύνη και η περιφέρεια mm -hmm. να την να αναβαθμίσει την αγορά. Mm -hmm. Εμεί όλοι εκεί είμαστε μικροεπαγγελματίε οι οποίοι σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, αλλά η αγορά. Θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν μπορεί να καταστραφεί ακόμα. Η παλιά έγκλη ε, του Ιστορικού Κέντρου τη ε, Θεσσαλονίκη ε, δοκιμάστηκε πολύ τα χρόνια που είπατε προηγουμένω. Ε, δεν νιώθω όμω ότι έχει χαθεί και ότι μπορεί να αναβαθμιστεί εάν γίνουν έργα. Ε, Υπήρξαν πρόσφατα κάποιε σχετικέ εξαγγελίε ε, για την περιοχή του Αγίου Μινά κτλ. Ε, δεν ξέρω εάν αυτά σα βρίσκουν σύμφωνο και αν πιστεύετε πραγματικά ότι τελικά θα γίνουν. Ε, με τη διοίκηση τη σημερινή, με τον κύριο Γιάννη Μπουτάρη, έχετε συνομιλήσει πολλέ φορέ. Έχω... Είναι ένα άνθρωπο τη αγορά. Είναι άνθρωπο τη αγορά και ο παππού του είχε κατάστημα εκεί στην Σολομού. Έχουμε Αυτό μιλήσει πάρα πολλέ φορέ. Ε, καταλαβαίνει την ανάγκη για την αγορά. Είναι ένα άνθρωπο επιχειρηματία. Έχουμε πάρα πολύ καλέ σχέσει. Καταλαβαίνει τι του λέω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένας ένα έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό του. Δεν και το, έχει το έχει προτάξει, λέτε όμω. Το έχει προτάξει, απλώ δεν, δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν, δηλαδή το έχει προτάξει. Έχει όσε φορέ μιλάμε, όσε φορέ πάμε, και επειδή συμμετέχω και στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση, mm -hmm. πάντα το πηγαίνω εκεί και λέω στο τεχνικό πρόγραμμα να βάλετε και τι παραδοσιακέ αγορέ. Πρέπει να τι αναβαθμίσουμε τι παραδοσιακέ αγορέ. Δίνει εντολέ. Να μιλάει πολλέ φορέ. Δίνει εντολέ και δίνει τι γίνεται. Δίνει εντολέ, αλλά από εκεί και μετά οι εντολέ κάπου δεν υλοποιούνται. Χάνονται στη διαδρομή. Περίεργα πράγματα. Περίεργα. Δεν ξέρω... Μεταφυσικά. <laughs> έτσι, κύριε <έτσι, laughs> <έτσι, laughs> Και εμεί δεν μπορούμε να τον ενοχλούμε γιατί δεν μπορούμε να τον προσέχουμε <laughs> για αυτό, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι προτεραιότητε. Σε κάποιε κατάκι... ευρωπαϊκέ πόλεις κύριε Νικολόπουλε, αυτέ οι αγορέ είναι αξιοθέατα. Μα σε όλε τι πόλει. Όταν πηγαίνουμε επίσκεψη σε μια πόλη, πάμε στην αγορά του. Στην αγορά τη πόλη. Από την αγορά τη πόλη, ε, λίγο πολύ βγαίνει και το πολιτιστικό, οικονομικό και βιωτικό επίπεδο μια περιοχή. Είναι η ταυτότητά του. Είναι η ταυτότητά, τους. Είναι η ταυτότητά τους. Όταν βλέπει μια Θεσσαλονίκη και την παρουσιάζει όπω είναι, ότι μια, είναι μια πόλη που, που, αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Και έρχονται οι τουρίστε και μπαίνουν σε μια αγορά σχεδόν κατεστραμμένη. Τι γίνεται εδώ πέρα, αυτή η αγορά που ανήκει, δεν είναι mm. στην πόλη, mm. δεν είναι mm -hmm. τη πόλη η αγορά. Και όταν έρχονται οι τουρίστε και το βλέπουν, αυτό έχει καλώ. Οι βουλευτέ, οι υπουργοί Ευτό... που χρόνια ολόκληρα, τα προηγούμενα χρόνια, έρχονταν, Πάσχα, Χριστούγεννα, σα φύγανε το χέρι, σα ναι, λέγανε είμαστε μαζί σα. Όχι, τσίπουρα, έχουμε πιέσει. Πρέπει να τσίπουρα. Έχω φωτογραφίε, τι <laughs> έχω πετάξει, τι έχω δει, δεν τι βλέπω. Κατάξατε. Τι να τι κάνω. Εκνευρίζεστε <laughs> να τι βλέπω. Γιατί η κοροϊδία, εντάξει, γι' αυτό και δεν έρχονται πλέον. Θα σου κοροϊδέψουν μία, δύο, τρει, επειδή είμαστε και τα ίδια πρόσωπα πλέον ξέρουν ότι δεν μπορούν να μα κοροϊδεύουν πλέον και πλέον δεν έρχονται. Από την άλλη, βέβαια, αυτό βοηθάει στο να ενωθούν και οι δυνάμει. Γιατί υπάρχουν και πολλά επιμελητήρια. Ναι. Ούτε ένα ούτε δύο. Πολλά. Πάρα τρία. πολλά. Τρία. 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 Στα <σχελίδι> επαγγελματικά θέματα είμαστε τρία. Το ΕΒΕΘ, το Ευρωβιομηχανικό. Εμεί το επαγγελματικό και το βιοτεχνικό επιμελητήριο. Έτσι. Ε, δεν έμεινε και καμία λέξη απ' έξω για να εκπροσωπήσει και κάποιον. Είναι το τεχνικό που, που το είναι Είναι το τεχνικό και το οικονομικό, το οποίο είναι παραρτήματα. Αυτά είναι παραρτήματα. Είναι... Το τεχνικό επιμελητήριο ε, Ελλάδο, το τμήμα κεντρική Μακεδονία, όπου εκεί πρόσφατα είναι ο κ. Μίλια. Βεβαίω και το οικονομικό. Ε, το θέμα ο... ο... είναι ότι αν δεν νιώθετε εσεί ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν ενώσατε τι δυνάμει σα για να μπορέσουν να γίνουν σημαντικά βήματα στο κέντρο τη πόλη προ όλε τι κατευθύνσει. Προ όλα τα ζητήματα που ανέκυπταν. Έτσι ακριβώ. Και εγώ που ασχολήθηκα με το επιμελητήριο και πήγα το μηφωνάκι. Και ασχολήστε στο... και σήμερα. Και σήμερα είμαι αντιπρόεδρο. Και 11 χρόνια ήμουν γενικό γραμματέα. Είμαι 16 χρόνια στο επιμελητήριο. Ο λόγο που πήγα, εγώ δεν. Είναι, εμείς δεν... Πήγαμε για να μπορέσουμε. ένα βασικό μου λόγο πέρα από τα επαγγέλματα και το επιχείρημα στην πόλη μα ναι. ήταν να βοηθήσω την αγορά. Mm -hmm. Διότι λέω, υπολόγιζα, λέω, θα την εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα, θα γίνει κάποιο πρόγραμμα, θα μπορέσουμε να βαθμίσουμε την αγορά. Γιατί εγώ σε αυτήν την αγορά είμαι 32 χρόνια. Έχω περάσει τη, τη ζωή μου εκεί πέρα και την πονάω. Δεν θέλω να βλέπω αυτό το χάλι σε αυτήν την αγορά. Δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι και συναισθηματικό. Αυτό είναι ο λόγο. Δυστυχώ δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι και γι' αυτό και στη τελευταία φορά αποχώρησα από την ομάδα του του κ. Ζορπίδη και πήγα απέναντι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι για να φτιάξω. Γιατί ένα στόχο μου είναι η ανάπτυξη τη αγορά. Δεν έχω άλλο λόγο, δεν έχω χρόνο για χάσιμο για να πηγαίνω στο επιμελητήριο για να κάνω συμβούλια για να λέμε ε, αερολογίες. αερολογίε. Αλλά δυστυχώ δεν, δεν μπορέσα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω, και αυτό έχει απογοητεύσει και κάποιου συναδέλφου γιατί συνήθω οι πρόεδροι. Ε, Παίρνουν, αν κάνει κάτι θετικό, εντάξει, περνάει έτσι. Αλλά αν δεν γίνεται κάτι, αρχίζουν μετά και έχουν αμφιβολίε και σε αμφισβητούν. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, διότι εντάξει, είμαστε μαθημένοι να εισπράττουμε πικρία. Ε, έχετε θέσει τον εαυτό σα στην υπηρεσία τη προάσπιση των δικαιωμάτων και των δικαίων ετοιμάτων για το κέντρο τη πόλη πάρα πολλά χρόνια. Έχετε πάρει ε, πολλές πολλέ απογοητεύσει, όπω μα λέτε. παρόλα αυτά, συνεχίζετε να είστε στι επάλξει. Αυτό, προσπαθώ. προσπαθώ και... αυτό, έχετε καλό μεταβολισμό σε αυτά τα που συμβαίνουν. Όχι, όχι που το απολύτω. Ε, ε, εγώ πολλέ φορέ ε, ζητώ από του νέου, που έχουμε και νέου ε, από συναδέλφου παιδιά, ζητώ να έρθουν να αναλάβουν, αλλά βλέπω ότι δεν έχουν ναι. την διάθεση. Και μένουμε δηλαδή με το ζόρι για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν πιστεύουν σε αυτού του θεσμού, δηλαδή ότι μπορεί ναι. να είναι αποτελεσματικοί. Αλλά... Αυτό είναι ακόμη πιο θλιβερό. Έτσι ακριβώ. Ε, το χειρότερο για μα, εγώ βλέπω στον εαυτό μου ότι αν με έχει πειράξει κάτι στη ζωή μου, δηλαδή με έχει βλάψει, με έχει στεναχωρήσει, είναι η ενασχόλησή μου με το επιμελητήριο και με το σύλλογο και με την αγορά. Παρά από οτιδήποτε επαγγελματικό προσωπικό μου θέμα, δηλαδή έχω, έχω μαλώσει με ανθρώπου, έχω χαλάσει τη διάθεσή μου πολλέ φορέ, γιατί είναι κάτι το οποίο θέλω να γίνει και το παλεύω να γίνει. Αλλά βλέπω ότι με κοροϊδεύουν. Μου λένε ναι, μετά χανόμαστε στη διαδρομή και μετά. Δηλαδή λέτε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ομάδε οι οποίες ενώνουν δυνάμεις και κατευθύνουν τα πράγματα κατά το προσωπικό του συμφέρον όχι, για να ωφεληθούν αυτές. Όχι μόνο και υπάρχουν αυτό. άλλες ομάδες οι οποίες διεκδικούν το δικό τους όφελος, δεν τα καταφέρουν. Υπάρχει και όμως και μια τρίτη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν το αντικειμενικά δίκαιο και απαιτητό για αυτή την πόλη και δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Έτσι ακριβώ είναι. Αυτό είναι ο χάρτη δηλαδή των ο ανθρώπων. Χάρτης. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δυστυχώ ε, εκεί που υπάρχουν οι άνθρωποι και οι φορεί που πρέπει να είναι ασύνδετοι μεταξύ του. Δηλαδή υπάρχει, δεν υπάρχει συνεργασία. Αυτό είναι μία μόνιμη πλήγη στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να βρει άκρη. Μπορεί να βρει άκρη με το Δήμο, χάνει την άκρη με την περιφέρεια. Μπορεί με έναν άλλον Δήμο. Δηλαδή δεν συνεργάζονται αυτοί οι φορεί. Τα, τα χρόνια που τα ξέρω, πολιτικά συμφέροντα πάντα. Είναι τα πολιτικά συμφέροντα, τα κομματικά συμφέροντα και δεν μπορεί να ζητά κάτι που δεν ζητά ποτέ για τον εαυτό σου. Κάνει, mm -hmm. ζητά κάτι το οποίο αυτού στο κάτω-κάτω θέλουν. -κάτω Κατά τα άλλα, είναι. οι ίδιοι ευαγγελίζονται ότι κινούνται έξω από κομματικέ γραμμέ και πολιτικά Έτσι. θέλω. Είχαμε yeah. την ευκαιρία να γνωρίσουμε, δηλαδή, και η ανασχόλησή μου τόσα χρόνια ε, μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω όλου αυτού του ανθρώπου, του περισσότερου από αυτού, σε προσωπικό επίπεδο και να καταλάβω και πώ σκέφτονται. Yeah. Ε, ναι. Κοιτάξτε, δεν έμεινα ευχαριστημένο. Είδα ότι σε πάρα πολλού ανθρώπου που βρίσκονται σε αυτέ τι θέσει, προτάσουν πρώτα το, το πολιτικό του συμφέρον και το πολιτικό του μέλλον παρά κάτι που θα γίνει. Το μετράνε από 50 πλευρέ και κοιτούν, δηλαδή αυτό κοιτάζουν πρώτα. Δεν του ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Γιατί του περισσότερου δεν του βάλουν Δεν του ενδιαφέρει να ευεργετήσουν δηλαδή δεν την νο... κοινωνία. Δεν περισσότερο και... να... λειτουργούν το... με αυτό το, το γνώμονα. Το πώ θα ξαναεκλεγούν, πώ θα είναι στην καρέκλα, πώ θα. Δεν ξέρω. έπρεπε, νο, έπρεπε ο καθένα, γιατί αυτέ οι θέσει όλε είναι. έπρεπε να προσφέρουν στην πόλη και να φεύγουν μετά. Δεν είναι για μια ζωή αυτέ τι θέσει. Στην αρχή έτσι. Ελλάδα τουλάχιστον έτσι γινόταν. Έτσι γινόταν. Εμεί το μόνο που κρατήσαμε την αρχαία Ελλάδα είναι τα πολλά τα λόγια και τη φιλοσοφία. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω είχαμε κρατήσει τη φιλοσοφία, θα ήμασταν ναι. πιο έξυπνοι. Ναι, <laughs> δεν δεν την υλοποιούμε, είμαστε θεωρητικοί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εσεί όμω γεννηθήκατε στην αγορά, οι γονεί σα. Οι γονεί μου, ο πατέρα μου ήταν στρατιώτη. ήταν εδώ πέρα, ήταν από την Πελοπόννησο, η μητέρα μου ήταν του Κοζάνη. Γνωριστήκα εδώ, Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Σπούδασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στο άσυλο του παιδιού, συγκεκριμένα. Ναι, ναι, εκεί γεννήθηκα. Πώ συνέβη αυτό. οι γονεί μου τότε χρόνια είχε μεγάλη αυτό. Εγώ γεννήθηκα το 1963. Οι γονεί μου ήταν νέοι, φτωχοί, άποροι. Και δεν είχα τότε και στο άσυλο του παιδιού που ήταν οι άποροι. Εκεί γεννήθηκα. Για να φύγω μετά από 4-5 χρόνια, λίγο ήταν πιο καλά οι γονεί μου και γεννήθηκε σε κλινική. Mm -hmm. Αλλά εγώ εκεί στο άσυλο του παιδιού. Mm -hmm. Και περνάω πολλέ φορέ το... το βλέπω απ' λέω... Βέβαια εγώ τότε δεν το θυμό. Ξέρω τι... Σήμερα, βέβαια, είναι πολύ καλύτερε ναι. και οι εγκαταστάσει ναι, και οι υπηρεσίε. Όχι, όχι, Αλλά και τότε όμω που υπήρχε, είδατε τι σημαντική βοήθεια προσέφερε ναι. στην μητέρα ναι. σα και στον πατέρα ναι, σα. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι αλλιώς... ήταν επεγνωσμένοι άνθρωποι, δεν είχαν ναι. χρήματα. Και ε, αν ναι, δεν υπήρχε φτωχή... αυτό, θα γεννούσε στον δρόμο. Στον δρόμο. Ε, Μεγαλώσατε σε δύσκολε οικονομικέ συνθήκε. Ο πατέρα σα τι δουλειά αποφάσισε να κάνει να ακολουθήσει. Ο πατέρα μου έκανε πάρα πολλέ δουλειέ. Ο πατέρα μου έκανε, ο Ομπάμα τη καταμετρήσω, έκανε τότε τα χρόνια, είχε πολλέ δουλειέ και κάνανε πολλέ δουλειέ. Από οικοδομέ, από μάρμαρα, από πλασχέα. Από... Mm -hmm. Ενώ μπορούσε να μπει στο δημόσιο, γιατί ο, τότε που ήταν. Ε, ο πατήρ Λεωνίδα που παρασκευόλουσαν τότε και τα χρόνια εδώ καθίω του. Βεβαίως. Του, ε. του έλεγε γιατί όλα τα αδέρφια του τα είχε τακτοποιήσει σε δημόσιε πλήσει, του δεν ήθελε. Και πάση περιπτώσει ήταν συνεχώ mm -hmm. σε, σε, έναν αγώνα επιβίωση και όπω και κάποια στιγμή μετά από πολλού αγώνε μπόρεσε να ορθοποδήσει και είχε κάνει μια επιχείρηση με κατεψυγμένα τρόφιμα και αυτά. Και το διάστημα είναι που εγώ είχα πάει στο Πανεπιστήμιο. Και μετά παράλληλα με το Πανεπιστήμιο δούλευα και έτσι βρέθηκα στην Ελλάδα. Το γεγονό ότι διαβάζατε εκείνα τα χρόνια, ήσασταν ένα καλό μαθητή. Ναι, ναι. Ε, και ταυτόχρονα εργαζόσασταν, να υποθέσω, ναι. στον πατέρα σα, βοηθούσατε. Εγώ τι περισσότερε φορέ στο αφιθέατο του Πανεπιστήμιου με ο ύπνο. Γιατί ήμουν από τι 5 ώρε του πουρε, φόρτωνα το φορτηγό και έκανα διανομέ και πήγαινα στα φορτιστηριακά τα απόϊμια και εκεί το χειμώνα εγώ με εστιαγχώ για 10 μεσά στα ψυγεία. Και εκεί με το που έμπαινε είχε τόσο πολλή του το αμφιθέατρο, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Δηλαδή και τέτοια. Δηλαδή, Κάνουμε για καταστάσει δύσκολε. καλά ήταν. Ήταν ε, το στοίχημά σα ε, που είχατε βάλει να κερδίσετε τη ζωή. Έτσι. Ναι. Περάσατε στο πανεπιστήμιο, ολοκληρώσατε τι σπουδέ σα. Δεν ακολουθήσατε όμω αυτό τον κλάδο, αυτή την επιστήμη. Ε, δεν μπορούσα να την ακολουθήσω την δι επιστήμη, διότι έμουν, έχω, είχα μια αδερφή μονάχα. Έχω μια αδερφή. Μια... Ο πατέρα μου είχε αρχίσει να στείλει μια επιχείρηση, η οποία είχε τραβήξει του. Τα για να μπορέσει να κάνει ναι. κάτι. Mm -hmm. και Με χρειαζόταν, έπρεπε να μείνω, να μείνω δίπλα. Στην αρχή είχαμε πει για προσωρινά λίγο να ορθοποδήσει, αλλά το δεν μονιμότερο του το προσωρινό και έχω μείνει. Και εκεί. ακολουθήσατε το Πανεπιστήμιο τη Ζωή. Ναι, που θεωρώ ότι είναι πιο, πιο χρήσιμο για του ανθρώπου. Πιο ανθρώπους, χρήσιμο, λέτε. Γιατί είχα την ευκαιρία να τα, ζήσω, να τα ζω παράλληλα. Την ακαδημαϊκή <laughs> ζωή που μα λέγανε οι καθηγητέ του Πανεπιστήμιου και την πραγματική ζωή και οικονομία που ήταν στην αγορά εκείνα τα χρόνια που ήταν πιο σκληρά τα πράγματα, με ανθρώπου πιο όχι τόσο ήπιου όσο είναι σήμερα. <laughs> τι μάθατε από το Πανεπιστήμιο τη Ζωή, τι σα δίδαξε, Ποιο είναι το... το ηθικό δίδαγμα. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι αποκτά και σου μένει κάτι αυτό που θα κερδίσει με δουλειά και με τίμιο αγώνα. Mm. Όλα τα άλλα τα οποία μπορεί να κερδιθούν με άλλους τρόπους, όχι τίμιους και όχι, χωρίς να το αξίζεις, όλα θα χαθούν. Mm. Γιατί έχω Έχετε Όταν δει μια αγορά, να πέφτουν αυτοκρατορίε. Έχω, ε? έχω δει αυτοκρατορίε, έχω δει πλούσιου, πλουσιόπεδα με απίστευτε περιουσίε. Έχω δει πάρα πολλά τα οποία όμω γίνονται ατμός, εξαφανίζονται. Και μένουν μόνο αυτοί που επιβιώσαν και μείναν και είχαν Ήταν αυτοί που ήταν οικοκύριδε, τίμοι άνθρωποι που είχαν λόγο, που είχαν μπέσα και προχωρούσαν στη ζωή του ε, σταθερά, χωρί υπερβολέ αλλά και χωρί. Ε... Εκείνη τα χρόνια ο λόγο και η μπέσα ίσχυαν, περνούσαν. Ναι, ναι. Και κάτι τώρα, το οποίο σε... δεν ισχύει σήμερα. Και, τόσο. και τώρα στου αγώνε. Δεν ξέρω στην αγορά, εσύ θα μα πείτε βέβαια. Μπορεί να μην είναι σε εκείνο το επίπεδο, αλλά εκεί δεν υπήρχαν. Και σου λέγεται κάτι κάποιο, τελείωσε. Ή, δηλαδή ήταν ο λόγο που λέγαμε ήταν συμβόλαιο, πραγματικά ίσχυε. Δεν υπήρχαν άνθρωποι. Ήταν ντροπή κάποιο να αφαιτήσει το λόγο του ή να πει κάτι ενώπιον τρίτων. Δεν και μπορούσε να, να βγει κάνει. να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Ακριβώ. Ήταν το, το κεφάλαιο των ανθρώπων. Η ντροπή πώ χάθηκε στην πορεία, κύριε Νικολόπουλε. Τι μεσολάβησε. Εγώ πιστεύω ότι άρχισε να χάνεται όταν άρχισε ο κόσμος να ζητάει πράγματα τα οποία δεν τα χρειαζόταν. Δηλαδή να θέλει πολυτέλεια, να θέλει να κάνει μια ζωή διαφορετική. Mm. Ε, να θέλει καινούργια αυτοκίνητα, καινούργια σπίτια, διακοπέ, αυτά. Όταν άρχισε να αξιώνει πολυτέλειε, δηλαδή. Όταν άρχισε να αξιώνει πολυτέλειε, εκεί πιστεύω ότι αυτό. Επειδή απαιτούσε και μια άλλη οικονομική κατάσταση, άρχισε ο κόσμο να μπαίνει στον πειρασμό να αποκτά χρήματα και όχι με νόμιμου τρόπου και όχι με τη δουλειά του. Αυτό... Εκεί άρχισαν mm -hmm, mm -hmm. να μπερδεύουν όλα. Αυτό το έκαναν και οι επιχειρηματίε. Ναι. Ναι, γιατί ε, από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό σα είπα ότι. και έβλεπα πράγματα που δεν τα φανταζόμουν, ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούσαν και φτάναν σε πολύ ψηλά οικονομικά επίπεδα, επειδή μπαίναν σε αυτή τη διαδικασία, καταστρέφαν τα παιδιά του. Ε, μάλλον του καταστρέφαν τα παιδιά του γιατί τα καταστρέφανε περισσότερο, δεν του διδάσκαν αυτά που έπρεπε να του διδάξουν για τον mm -hmm. κανόνα τη ζωή και μετά καταστρεφόταν όλοι μαζί. Και ήταν τα περισσότερα παραδείγματα τέτοια. Στα δικά σα τα παιδιά, εσεί τι συμβουλεύετε, Εγώ του. Ε, την κόρη μου που την είναι 20, το άλλο είναι ενό έτου ακόμα δεν μπορώ να το χέρι, το προλάβω. Αν το προλάβω, Με... να τα συμβουλέψω. Φυσικά. <laughs> τι είναι αυτά που λέτε. Ότι τα μόνα χρήματα που θα μείνουν στη ζωή, να μην, πρώτα απ' όλα να μην βάλει στόχο να κάνει χρήματα, να έχει τα χρήματα τα οποία τη αρκούν να ζει μια όχι άνετη με την, με την έννοια που έχουμε στο μυαλό μα. Μια αξιοπρεπή ζωή και να μπορεί να γεμίζει τη ζωή τη με άλλα πράγματα, με τη γνώση και με άλλα πράγματα, όχι με, με προσπαθώντα να μαζέψει χρήματα. Και ό,τι χρήματα κερδίζει, να τα κερδίζει τίμια. Να μην μπαίνει να ποτέ στη διαδικασία να κερδίσει χρήματα ή να έχει χρήματα που δεν τη ανήκουν, γιατί αυτά γρήγορα θα φύγουν και θα έχει προβλήματα. Ε, πολύ χρήσιμε συμβουλέ. <laughs> Σε μια εποχή που οι γονεί πια έχουν υιοθετήσει πιο εναλλακτικέ μορφέ ζωή, έχουν ανοίξει όπω λέγεται οι ορίζοντες και είναι πιο δημοκρατικοί και πιο ε, διαφορετικοί. <laughs> Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσεί με, αυτό το, με αυτή την πρόοδο. Οι γονεί έχουν την υποχρέωση, κυρία Αναγνωστήδο, να συμβουλεύουν τα παιδιά του. Αυτή είναι η υποχρέωσή του και αυτή είναι και η ευθύνη του. Να τα συμβουλεύουν και να τα παραδειγματίζουν. Δηλαδή και με τη δική του την ε, καθημερινότητα. Δεν είναι συμβουλεύει το παιδί και εσύ να μην το τηρεί. Mm -hmm. Αυτή είναι η ευθύνη για του γονεί και αυτό θα το εισπράξουν. Αν το παλέψουν, θα έχουν τα παιδιά μεθαύριο, θα καμαρώνουν για τα παιδιά του. Αν δεν το παλέψουν, μεθαύριο θα τρέχουν για τα παιδιά του και θα στεναχωριούνται. Είπατε τη λέξη καμαρών και με αυτή θέλω να κλείσουμε. Ε, πώ θα καμαρώνατε εσεί το Ιστορικό Κέντρο τη Θεσσαλονίκη, ποιο είναι το όνειρό σα, να το δείτε πώ. Εγώ να είναι αναβαθμισμένο, να μην βλέπω κλειστά καταστήματα, να είναι ένα στολίδι για την πόλη, να μιλάει η πόλη. Δεν είναι, δεν είναι, τόσο οικονομικά τα θέματα, είναι και πολιτιστικά. Δηλαδή να είναι όμορφο το κέντρο, να το επισκέδονται οι τουρίστες, να το επισκέδονται οι πολίτες και να είναι ένα στολίδι για την πόλη. Είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό στην καρδιά της Θεσσαλονίκη και στο ιστορικό, στο ιστορικό κέντρο. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι μετά από δύο-τρία χρόνια και με το μετρό και με την αξιοποίηση της αγοράς Μοδιάνο και το ΦΟΚΑΣ και αυτό που είπατε εκεί με τη στοά του Αγίου Μινά. Πιστεύω ότι το πολύ σε πέντε χρόνια θα έχει αλλάξει τελείω το ιστορικό κέντρο. Αυτό θέλω να πιστεύω. Θα έχει αξιοποιηθεί, θα έχει αναβαθμιστεί. Δεν νομίζω. Πιστεύω mm -hmm. ότι τα χειρότερα περάσαν και τα δύσκολα. Και πιστεύω ότι θα αναγκαστούν οι φορεί μετά. Να το σμπρώξουν. Τότε θα αυτό. στρέψουν το βλέμμα του. Δεν Γιατί τότε αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνουν. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι, καλά και να είστε ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ πολύ, επίση.